Techblog.gr, κρατάω στα χέρια μου το Huawei Honor, το πιο ισχυρό Android smartphone του Κινέζου κατασκευαστή. Θα κυκλοφορήσει, αρχικά μάλλον το περιμέναμε μέσα στο Δεκέμβριο, τελικά θα καθυστερήσει λιγάκι ακόμα, έως αρκετά θα έλεγα. Το περιμένουμε τελικά στη χώρα μας μέσα στον Ιανουάριο ή όπως συνηθίζω να λέω από Ιανουάριο μεριά και βλέπουμε, αλλά όχι μάλλον μέσα στον Γενάρη θα κυκλοφορήσει. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι τελικά θα τα καταφέρει να έρθει με τιμή κάτω από 300 ευρώ, 289, πόσο θα έχει, 299 δεν νομίζω, 289, 2, κάπου εκεί πέρα, 290, 280, 290. Έχουμε οθόνη αφής 4 ίντσες LCD ανάλυσης 854x480 pixels. Έχουμε επεξεργαστή μονοπύρινο χρονισμένο στο 1,4 GHz, μνήμη RAM 512 MB. Έχουμε κάμερα μπροστινή, πίσω 8 MP με LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο 1280x720 pixels HD. Βάρος 140 γραμμάρια, μπαταρία 1930 mAh, μεγάλη μπαταρία, ίσως η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή σε smartphone με 4 ίντσες, γιατί εντάξει, άμα είναι κανένα γαϊδούρι με 5, και έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία εκεί άμα πάμε σε tablet. Αυτό είναι από μέσα λοιπόν το κινητό, βλέπουμε Huawei 1930 mAh, έτσι. Η κάμερα εδώ πέρα, να πούμε ότι το καπάκι δεν θα είναι αυτό. Αυτή η συσκευή που έχω στα χέρια μου είναι demo unit με το τελευταίο βέβαια λειτουργικό σύστημα και το πιο σταθερό, έτσι θα κυκλοφορήσει το κινητό. Αλλά δεν, το καπάκι δεν θα είναι πίσω έτσι γυαλιστερό όπως αυτό. Δείτε τα εδώ πέρα πώς θα είναι. Θα κυκλοφορήσει, υπάρχει και σε λευκό, τώρα δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει Ελλάδα. Αυτά τα δύο που έχω είναι dummy, δεν λειτουργούν δηλαδή. Πάντως το κινητό όπως το βλέπετε θα κυκλοφορήσει έτσι στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Είναι σαγρέ αυτό εδώ πίσω. Να το πλαστικό σαγρέ. Τώρα φέρετε καλά. Έτσι θα έρθει λοιπόν. Εντάξει δεν θα ξεκολλάει εδώ πέρα. Απλά είναι εντελώς dummy αυτή η συσκευή. Γι' αυτό δηλαδή δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα κυκλοφορήσει το κινητό και να και το λευκό χρώμα που βέβαια είναι στο γυαλιστερό, λογικά σαγρέ λευκό θα κυκλοφορήσει και αυτό, απλά έτσι για να πάρετε μία πρώτη γεύση το πώς θα είναι και το λευκό, αν θα έρθει τέλος πάντων, δεν γνωρίζω. Τα βάζω στην άκρη, παίρνω την κανονική συσκευή που λειτουργεί στα χέρια μου για να προχωρήσουμε στο hands-on. Επαναλαμβάνω, 1,4 GHz μονοπύρινος επεξεργαστής, 512 μνήμη RAM, μπροστινή κάμερα, πίσω κάμερα 8 MP, 4 GB ενσωματωμένη μνήμη, δέχεται κάρτες μνήμης microSD. Αυτό είναι λοιπόν παιδιά το κινητό, το βλέπουμε εδώ πέρα, φοράει Android 2.3.5 αν δεν κάνω λάθος, για καθίστε να το δούμε μαζί, 2.3.5 ναι, ο κωδικός του κινητού είναι U8860, Honor θα το μάθουμε και ξεκινάμε το hands-on, βλέπουμε εδώ πάνω πως είναι ακριβώς το status bar, θα κάνω και λίγο την κάμερα ένα zoom για να έρθει πιο κοντά, κάπου εκεί, βλέπουμε λοιπόν το status bar από πάνω πως είναι. Να πω παιδιά ότι γενικά το κινητό πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ρολάρει πάρα πολύ καλά, η οθόνη του είναι, πώς το λένε, γλιστράει πάρα πολύ ωραία το δάχτυλο πάνω, δεν μου έχει κολλήσει όση ώρα το χρησιμοποιώ, γενικά δηλαδή νομίζω ότι είναι ίσως η καλύτερη συσκευή που έχω πιάσει στα χέρια μου σε ό,τι αφορά Huawei. Βέβαια είναι και το πιο ακριβότης και το πιο μεγάλο, το πιο τελευταίο, είναι αβαρχίδα. Είναι πάντως ένα πάρα πολύ καλό κινητό και σίγουρα για τα χρήματά του εντυπωσιακό. Design κλασικό, που σημαίνει ότι ούτε κάνει ακρότητες με κάποια κινεζιά στην εμφάνισή του, ούτε κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο περνάει, θα λέγαμε, απαρατήρητο, αλλά εντάξει. Καλύτερα να περνάει απαρατήρητο άμα δεν έχει να πει κάτι άλλο ή τουλάχιστον αν αυτό που πάει να πει είναι άσχημο αισθητικά. Οπότε καλύτερα να είναι ένα κλασικό σχέδιο, να μην δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Να λες ότι με τα χρήματα που το πήρες τόσο κάνει.
Βλέπουμε εδώ πέρα όταν ξεκλειδώνει πώς είναι. Φυσικά τεστ το μοντέλο, μην κοιτάτε εδώ πέρα τι γράφει. Με το που πάμε να το ενεργοποιήσουμε, έχουμε, δηλαδή με το που πάμε στο standby, έχουμε ή να πάμε για τηλεφωνική κλίση ή ξεκλείδωμα ή κατευθείαν σε φωτογραφίες ή κατευθείαν σε μηνύματα. Πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι έχει ένα πολύ ωραίο μέσα πληκτρολόγιο, το TouchPal, κάπως έτσι το λέει, που μπορούμε να πάμε π.χ. στην αγγλική γλώσσα. Θα δούμε ότι μπορούμε πηγαίνοντας έτσι να προχωρήσουμε από πληκτρολόγιο σε πληκτρολόγιο. Οπότε να έχουμε όλα τα πληκτρολόγια που μας ενδιαφέρουν, σε ό,τι αφορά δηλαδή το layout τους, να τα χρησιμοποιούμε. Στο ελληνικό βέβαια δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, είναι το κλασικό, αλλά κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Αν π.χ. θέλουμε, εντάξει, πατιέτο το TAF, αλλά άμα θέλουμε να κάνουμε το TAF κεφαλαίο, δεν χρειάζεται να πατήσουμε εδώ. Κάνοντας προς τα πάνω όλα τα γράμματα, όποιο γράμμα θέλουμε, γίνεται κεφαλαίο. Δηλαδή το θήτα έτσι, το ήτα έτσι, βλέπετε προς τα πάνω. Και προς τα κάτω βγαίνει αμέσως, συγγνώμη, το από κάτω σύμβολο. Π.χ. στο φι, άμα το κάνω κάτω, βγαίνει το ερωτηματικό. Μου αρέσει αυτό, γιατί είναι πολύ γρήγορο. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάποια άλλα. Αν πάμε εδώ πέρα που εμφανίστηκε με το smile και τα νούμερα, έχουμε το πληκτρολόγιο με τα νούμερα και πηγαίνοντας προς τα κάτω συντομεύσεις όπως γρήγορα γρήγορα www και φατσούλες, σύμβολα κτλ. Και από εδώ πίσω. Ενδιαφέρον λοιπόν αυτό, το ξαναδείχνω, προς τα πάνω κεφαλαίο, π.χ. το ξύ, ξύ κανονικά και προς τα κάτω π.χ. το κόμμα. Είναι responsive, ανταποκρίνεται μια χαρά η οθόνη και το πληκτρολόγιο και, να το και πάλι, μας αρέσει πολύ. TouchPal νομίζω το λέει, ενδιαφέρον αρκετά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κεντρικές οθόνες, βλέπετε εδώ πέρα πώς γυρνάει το UI που έχει φτιάξει η Huawei. Αυτό αλλάζει. Πηγαίνοντας εδώ έχουμε ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, εικονίδια, εντάξει αυτά είναι κάποια έτσι, λήψη αν θέλουμε να κάνουμε κάποια, να κατέβουν κάποια UI από το ίντερνετ και κύληση αν θέλουμε αυτό που σας έδειξα πριν, αντί δηλαδή να πηγαίνει έτσι, μπορεί να πηγαίνει σαν κύβος, το βλέπετε έτσι. Okay. Και ταυτόχρονα παρακολουθείτε, παρατηρείτε πόσο responsive είναι το κινητό ή διαφορετικά αν θέλουμε και το πιο, συγγνώμη, το πιο κλασικό, έτσι, είναι το κύλιση απλή, αν δεν θέλετε τα εφέ και έχουμε κανονικά από οθόνη σε οθόνη, αν σας φαίνεται τραβηγμένα τα άλλα δύο εφέ. Okay. Και βέβαια εδώ πέρα, αν θέλουμε, έχουμε αυτά εδώ πέρα κάτω σαν που μπορούμε να τα μετακινήσουμε βέβαια, βλέπετε, ή να τους αλλάξουμε θέση, ή διαφορετικά, αν θέλετε, μπερδεύομαι συνέχεια, αν θέλετε το κλασικό, το stock UI θα έλεγα, πάμε εδώ, Android Standard, και κανονικά έχουμε εδώ πέρα, αν θέλουμε να μπαίνουμε κατευθείαν, αν και αυτό δεν θα το πρότεινα, γιατί όπως είδατε, είναι αρκετά εξυπηρετικό να έχουμε και από κάτω τα shortcuts. Okay, σε ό,τι αφορά τώρα widgets, κανονικά έχει φτιάξει κανένα δύο η Huawei και τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά του Android. Κοιτάξτε και πάλι πόσο ωραία και καλά ρολάρει. Αν θέλουμε να φτιάξουμε φακέλους, βλέπουμε εδώ πέρα, πολύ απλά μετακινούμε και ολόκληρο το φάκελο, αλλά και εφαρμογές. Δηλαδή, αν θέλω να φτιάξω ένα φάκελο, παίρνω αυτή την εφαρμογή, την πάω, συγγνώμη, πίσω, την πάω πάνω από την άλλη. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πώς το έκανα πριν. Κάπως το έκανα. Για να φτιάξω φάκελο. Όχι, δεν μπορώ έτσι. Μπορώ όμως στους ίδιους φακέλους να τα πετάξω μέσα ή από αυτούς να τραβήξω έξω μια εφαρμογή. Πριν το κατάφερα. Δεν είμαι σίγουρος. Ή μέσα. Νομίζω μέσα εδώ. Ναι. Εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις φακέλους. Αν πηγαίνεις, συγγνώμη, αν πας από... να, εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπουμε ότι και μέσα στο μενού μπορούμε να φτιάξουμε στο UI, μέσα στα settings, ας πούμε, στο μενού μπορούμε να φτιάξουμε φακέλους, το έχω ονομάσει. Και, συγγνώμη, γιατί μπερδεύτηκα, με αυτό εδώ πέρα το πλήκτρο βλέπουμε ότι ή μπορούμε να αφαιρέσουμε από μέσα ή εδώ που είμαστε να δημιουργήσουμε φάκελο και φυσικά να τον ενωμάσουμε και με ό,τι όνομα θέλουμε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά για το έξω, κάπως θα γίνεται, δεν το έχω βρει. Υπάρχουν πάντως αυτοί οι δύο φάκελοι, οι έτοιμοι, τους οποίους μπορούμε να μετονομάσουμε, Google Apps και Tools, στους οποίους μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφορέσουμε εφαρμογές για να τις έχουμε μέσα στο κεντρική οθόνη, ας πούμε, και να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε εδώ πέρα. Να γλιτώνουμε δηλαδή ένα κουμπί. Τώρα, σε ό,τι αφορά μέσα τις εφαρμογές, και πάλι βλέπουμε πόσο ωραία ρολάρει το κινητό, να πω ότι υπάρχουν κάποια προεγκατεστημένα, δίνει βάση η Huawei στο cloud computing, δηλαδή στο cloud computing, να το πω πιο απλά, σας παρέχει αποθηκευτικό χώρο 160 GB σε δικούς της σερβερ στο ίντερνετ, όπου εκεί πέρα μπορείτε να αποθηκεύσετε ό,τι αρχείο θέλετε, να έχετε άμεση ανάκτηση αυτών των αρχείων και ακόμα να κάνετε backup τη συσκευή σας, contact, εφαρμογές ή email κτλ. Ή ολόκληρο το κινητό και να έχετε backup αρχεία, να κρατάτε backup του κινητού σας στο cloud της Huawei δωρεάν για άμεση επαναφορά της συσκευής σε τυχόν προβλήματα. Έχουμε ραδιόφωνο FM όπως βλέπουμε εδώ, σημαντικό, το ζητάτε πολύ, και σε ό,τι αφορά το cloud έχω συνδεθεί εγώ. Βλέπουμε εδώ πέρα, μονάδα δίσκου, είμαι τώρα συνδεδεμένος, 160 GB είναι τα διαθέσιμα, είμαι στο Wi-Fi τώρα συνδεδεμένος. Πριν, να πω την αλήθεια, προσπάθησα να κάνω upload, τώρα βέβαια βλέπουμε ότι έχω πρόσβαση, αν θέλω, αν να ανεβάσω ή άλλο, ελεύθερος χώρος 160 GB. Πριν προσπάθησα να κάνω upload ένα backup, δεν με άφησε, θα πρέπει να το δούμε αν είναι διαθέσιμο από τη χώρα μας η υπηρεσία. Πάντως βλέπετε ότι έχω συνδεθεί κανονικά, δημιούργησα ένα λογαριασμό μέσα από το κινητό και δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και τώρα μέσω ίντερνετ είμαι συνδεδεμένος εκεί πέρα, στα 160 GB που μου παρέχει η Huawei. Backup δεδομένων, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχω κάνει ένα ήδη νωρίτερα, άμα θέλεις το ανεβάζεις πάνω, και κάποιες επιλογές εδώ πέρα, υπηρεσίες cloud ας πούμε. Τώρα συνδέεται, επαναφορά δεδομένων, διαχείριση αρχείων κτλ. Δεν υπάρχει κάτι που να έχω ανεβάσει, εντάξει, πάω πίσω. Φρουρός ασφαλείας λέει εδώ πέρα, με κάποιες ρυθμίσεις για απόρριτο κτλ. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που δεν τα χρησιμοποιώ. Ρυθμίσεις του Cloud Plus, βλέπουμε βασικές πληροφορίες για το διαθέσιμο χώρο, αν θέλουμε, και κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Έχω πάλι ένα όνομα χρήστη TechBlog εκεί πέρα. Έβρεση τηλεφώνου σε περίπτωση που χαθεί, κάτι ανάλογο με το Find My Phone, κάπως δεν ξέρω, και τα Windows Phone το έχουν και το iOS του iPhone, και η HTC το έχει βάλει. Flash Player φυσικά κανονικά, οι ρυθμίσεις του TouchPal του πληκτρολογίου που σας έδειχνα πριν, πλοήγηση, χάρτες κανονικά, έχουμε 3D, έχουμε χάρτες 3D κανονικά, δεν έχει αυτό εδώ πέρα που μου αρέσει να έχει, ή το έχει τελικά. Έλα, το έκανε πριν. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων. Έχουμε πάντως 3D Maps κανονικά. Θα φορτώσουν εφόσον πάμε στην περιοχή που έχει διαθεσιμότητα σε κτίρια 3D. Εντάξει, βλέπουμε πως πάει και μέσα. Ωραιότατα. Φεύγω. Πάμε να ανοίξουμε browser, να κάνουμε και ένα σερφάρισμα στο ίντερνετ. Υποστηρίζει, όπως είπα, Flash Player πριν. techblog.gr φορτώνει γρήγορα με τον native τον browser, είμαι τώρα εδώ. Zoom in, zoom out και ρολάρισμα εδώ, ικανοποιητικότατο παιδιά, έτσι. Okay. Κάτι άλλο, πάμε να δείξουμε κανένα βιντεάκι, μάλλον πάμε λίγο στις φωτογραφίες μέσα. Φωτογραφική μηχανή, απλά τα πράγματα, σε ό,τι αφορά τα settings, αυτά εδώ, 8 megapixel όπως είπαμε, και μπροστινή κάμερα, στο βίντεο 1280x720 pixels. Okay. Και μπροστινή κάμερα, τέλεια, βγαίνω. Εδώ λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε να δούμε κανένα βιντεάκι. Ας δείξουμε και λίγο καιρό.
έτσι designιά που έχει φτιάξει και η Huawei σε steel weather της HTC, σύννεφα κτλ. Εντάξει, σε συνεργασία με το weather.com είναι. Και διαχείριση αρχείων file manager, έχει δύο, ό,τι χρειάζεστε υπάρχει μέσα. Διαχείριση κίνησης είναι για ρύθμιση για τα data, να μας ενημερώνει πότε τα πλησιάζουμε για να μην τα ξεπεράσουμε, αν και πλέον και οι περισσότερες, αν όχι όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας ενημερώνουν, στην Ελλάδα μας. Διαχείριση εργασιών, κάποιος task manager γρήγορος για να σβήσουμε, συγγνώμη, από εδώ, για να σβήσουμε επί τόπου κάποια εφαρμογή που τρέχει από πίσω. Ενδιαφέρον και αυτό, πάω πίσω, οπότε αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το έχουμε κεντρική οθόνη και κατευθείαν να σβήνουμε ό,τι δεν θέλουμε να μας τρώει η μνήμη, okay. Αν και αυτά βρίσκονται τα περισσότερα σχεδόν όλα παγωμένα πίσω, δεν τρέχουνε. Τέλεια, και ήθελα να σας δείξω φωτογραφιούλες και κάποιο βίντεο να δούμε. Ταχυδρομείο, μηνύματα, φωτογραφική μηχανή, gallery. Okay. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Υπάρχει, είναι μέσα οι φωτογραφίες από παλαιότερες που έχω τραβήξει. Έβαλα μια κάρτα μνήμης μέσα και το zoom in, zoom out. Έλα. Okay. Έτσι πάμε λοιπόν παιδιά, και εδώ, και κάποιο βιντεάκι που θα ήθελα να δω. Για να δούμε. Κάποιο βιντεάκι που του πέρασα. Δεν βλέπω να υπάρχει τώρα κάποιο. Για να δούμε εδώ. Του βάλα δύο βιντεάκια, βίντεο κατευθείαν. Backup, μπλα μπλα. Χάρτες πλοήγηση, λήψεις, ρολόι, εργαλεία, το Twitter έχω βάλει εδώ, φάκελος, application installer, λήψεις, διαχείριση αρχείων, έλα, YouTube. Ας ανοίξουμε το YouTube και θα τα δείτε από εδώ πέρα, going, going, τι λέει εδώ πέρα, The Hunter Official Trail HD. Να δούμε και ένα βιντεάκι τουλάχιστον από YouTube. Ηχιάκι εδώ. We could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Δεν είναι αυτό το ηχείο. Ρυθμίσεις, πας κατευθείαν εδώ. Θα ήθελα να έχει ίσως κάποιο για έλεγχο της φωτεινότητας μέσα από εκεί, δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν παιδιά, τα είδαμε όλα με το Huawei Honor. Οθόνη 4 ίντσες, 854x480 pixels, 1,4 GHz μονοπύρινος επεξεργαστής, 512 MB μνήμη RAM, ενσωματωμένη μνήμη 4 GB, κάμερα 8 MP με LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο HD 1280x720 pixels και τιμή που αναμένεται κατά τον Ιανουάριο που θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας το κινητό γύρω στα κάτω μάλλον από τα 300 ευρώ. techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!